Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή την Θωμαή Βαρδαλή, εκ των ηγετών του φετινού ΠΑΟΚ. Εντάξει, η οποία χθες σαφώς και έπαιξε μεγάλο ρόλο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΝΕ με 1-3 και μάλιστα πέτυχε ένα γκολ που όσοι το είδαμε, εντάξει, δεν βλέπουμε συχνά, σίγουρα στα γυναικεία γήπεδα, αλλά ακόμα και στα ανδρικά. Καλησπέρα, Θωμαή. Καλησπέρα και από μένα. Γίνεται μάλλον συνήθεια να βάζεις ωραία γκολ. Δηλαδή και την προηγούμενη αγωνιστική έβαλες ένα πολύ ωραίο γκολ με σούτ έξω την περιοχή και εχθές με ανάποδο ψαλιδάκι μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Το ψάχνεις αυτό ή βγαίνει και απλά πετυχαίνεις εντυπωσιακά γκολ πέρα από σημαντικά? Όχι, δεν το ψάχνω, αλλά πιστεύω βγαίνει, όλο ξεκινάει από ομαδική προσπάθεια. Δηλαδή και το γκολ που βάζω ξεκινάει από ωραία συνεργασία και πιστεύω φέτος είναι χαρακτηριστικό της ομάδας η ομαδικότητα. Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής και αυτός είναι ο στόχος μας. Εκτός από τις νίκες να παίζουμε και όμορφο ποδόσφαιρο. Όσοι δεν έχουν δει τον γκολ της Θωμαή, σας μπουν στο διαδίκτυο, στο YouTube υπάρχει. Πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά νομίζω περισσότερο εντυπωσιακή, Θωμαή, ήταν η νίκη επί του Άρη, μια ομάδα που σίγουρα ενισχύθηκε. Εντάξει, και πέρυσι ήταν δυνατή. Φέτος ενισχύθηκε, σαφώς και έχει στόχο το πρωτάθλημα. Δεχτήκατε, όχι εσείς ακριβώς, ο Ερασιτέχνης αρκετή κριτική γιατί η ομάδα θεωρητικά αποδυναμώθηκε. Νομίζω έγινε πολλή κουβέντα για την αποχώρηση της Παντελιάδου, της Δημητρίκηβης, της Χαμαλίδου στον Άρη. Αλλά εσείς δείξατε εχθές περίτρανα ότι μάλλον είστε το φαβορί και δεν θα είναι εύκολο για καμία ομάδα να σας πάρει αυτό που κατακτάτε κάθε χρόνο σχεδόν. Είναι έτσι τα πράγματα? Φυσικά και είναι έτσι. Και από τη στιγμή που αυτά όλα τα σχόλια απευθύνονταν σε εμάς, απευθύνονται βασικά και σε εμάς τις παίκτριες, αλλά και στη διοίκηση, γιατί όλοι είμαστε μια ομάδα. Σωστά. Για μένα, προσωπικά και εμάς τα παίκτες δεν μας αγγίζουν όλα αυτά, γιατί ξέρουμε πραγματικά τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Πιστεύω ότι το κλίμα είναι από τα 15 χρόνια που είμαι στην ομάδα είναι καλύτερο από ποτέ. Τώρα δεν θα σχολιάσω το τι λέει ο καθένας και τι σχολιάζουν κάποιοι που δεν παρακολουθούν το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί αυτοί που πραγματικά ακολουθούν χρόνια την ομάδα και είναι κοντά στην ομάδα ξέρουν την αλήθεια. Δεν θα σχολιάσω τίποτα γι' αυτό. Θα πω ότι είμαστε πολύ συγκεντρωμένες, με το κεφάλι κάτω δουλεύουμε καθημερινά και ο στόχος δεν αλλάζει, είτε φύγουν κάποιες παίκτρες είτε είναι στην ομάδα. Ο στόχος είναι ο ίδιος. Και πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Σωστά. Αυτό έγραψε και η διοίκηση της ομάδας χθες, μια ανακοίνωση ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και καμία παίκτρια πάνω από την ομάδα. Θωμαή, είναι μεγάλη βοήθεια για σένα φέτος η παρουσία της Μπετανκούρ στην επίθεση? Πώς είναι η συνεργασία? Γιατί είναι μια παίκτρια που, εντάξει, στην Ελλάδα έχει δείξει τα διαπιστευτήριά της και με το καλημέρα δείχνει πόσο έμπειρη είναι και ποιοτική παίκτρια. Πολύ μεγάλη παίκτρια. Στην καρδίτσα βέβαια είχε μάθει να λειτουργεί λίγο διαφορετικά γιατί όλη η ομάδα έπαιζε για αυτήν, αλλά δείχνει ότι προσαρμόζεται πάρα πολύ και στο ομαδικό παιχνίδι. Η ποιότητά της είναι άριστη και θα πω και για τη Σπυριδονίδου, επίσης είναι πάρα πολύ καλή στην επίθεση και πιστεύω γενικά είμαστε πολύ καλά σαν ομάδα, δηλαδή βγάζουμε ωραίες φάσεις όταν παίζουμε αυτό που μπορούμε, παίζουμε κάτω την μπάλα, θα βάζουμε πολλά γκολ και πιστεύω μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερα εχθές. Στο ΜΑΗ έχει καταφέρει αυτή η ομάδα και έχει φτιάξει, εντάξει, μικρό είναι η αλήθεια, πυρήνα οπαδών της ομάδας αυτής. Σας λείπει γενικότερα η βοήθεια από περισσότερο κόσμο? Είναι δύσκολο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ακόμα και όταν μιλάμε για μια ομάδα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να έρθει στο γήπεδο περισσότερο κόσμο? Αλλά ξαναλέω, έχετε κάνει σίγουρα μια ομάδα φιλάθλων που σας ακολουθούν συνέχεια. Θα θέλατε περισσότερη βοήθεια από τον κόσμο, γενικότερα? Σίγουρα, αυτό το λέμε όλα τα χρόνια.
γιατί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Δεν βγαίνει στον κόσμο στο τέλος της χρονιάς ότι η γυναική ομάδα πήρε το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια κτλ. Ασχολούνται λίγες μέρες με αυτό και τελείως υπόθεση. Δεν είναι όσο δύσκολο φαίνεται, γιατί όσο πάνε τα χρόνια ο ανταγωνισμός μεγαλώνει, σωστά, γίνονται όλο και περισσότερες ναι, αντίπαλες. Ομάδες και το έχουμε παράπονο, είναι αλήθεια. Φέτος έχουμε κάνει μια νέα αρχή με πολύ νεαρές παίκτριες, κάποιες ταλαντούχες και έμπειρες. Θέλαμε τον κόσμο περισσότερο δίπλα μας, θα θέλαμε να ακουστεί περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι σημαντικό για μας ότι και η διοίκηση του Εραστέχνη μας στηρίζει πάρα πολύ φέτος. Μας παρέχει ό,τι θέλουμε. Και φυσικά η βοήθεια της ΠΑΕ, που είμαστε φέτος στη Μεσήμβρια, πραγματικά άριστες εγκαταστάσεις. Και αυτό κάνουμε τα πάντα για να τους ευχαριστήσουμε και να βγάλουμε αστροπρόσωποι την ομάδα για άλλη μια φορά να πετύχουμε το στόχο μας. Και επίσης θέλω να πω ότι εκτός από το στόχο που είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο, αν αυτό γίνει, είναι και η πορεία στην Ευρώπη, μια καλύτερη πορεία στην Ευρώπη. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε από τώρα για αυτό το κομμάτι. Είναι ένα αποθυμένο για αυτήν την ομάδα και για εσάς και για τους προπονητές και για τον κόσμο και για τη διοίκηση του Εραστέχνη. Μια καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, γιατί εντάξει είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω είναι ένα αποθυμένο όλων σας δικαιολογημένα. Φυσικά, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και πέρσι που περάσαμε στους 32, βλέπουμε ότι η δυναμικότητα των ομάδων, στις 30 καλύτερες τέλος πάντων ομάδες, έχουμε μεγάλη διαφορά, γιατί πάνω απ' όλα έχουν καλύτερα πρωταθλήματα από εμάς. Δηλαδή, εμείς θα παίξουμε 2-3 αγώνες σε ρυθμούς αντίστοιχους, ενώ αυτοί θα παίξουν 20 αγώνες σε αυτούς τους ρυθμούς. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να πας ψηλότερα. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί η ομάδα να πάει ψηλότερα στην Ευρώπη. Και σε πολλές χώρες του ΜΑΗ μιλάμε για επαγγελματικό γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ναι. Όχι ερασιτεχνικό. Όπου δουλεύετε πολλές από εσάς το πρωί και το απόγευμα κάνετε την προπόνηση, είναι επαγγελματίες. Επαγγελματικό, παίκτρες. Ναι. Από αυτό ζουν, ναι. Από αυτό αμείβονται, δεν κάνουν τίποτα άλλο και είναι επικεντρωμένοι εκεί. Στο ΜΑΗ, έχοντας ζήσει το αμερικάνικο όνειρο και έχοντας την τύχη και το προνόμιο, θα έλεγα, να παίξει ποδόσφαιρο στην Αμερική. Εντάξει, φαντάζομαι η εμπειρία ήταν φανταστική, οκ. Okay, όντως εκεί το ποδόσφαιρο, το γυναικείο, το βλέπουμε και με την εθνική ομάδα της Αμερικής. Είναι σε άνθηση εδώ και πολλά χρόνια. Με την εμπειρία αυτή, βλέπεις να έχουμε στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο μια μικρή βελτίωση έστω κάθε χρόνο, ή τα πράγματα είναι στάσιμα? Όχι στον ΠΑΟΚ, εντάξει, που γίνεται ό,τι μπορούμε. Γενικά, τα γήπεδα, η οργάνωση, οι διαιτητές, όλο αυτό το πακέτο, υπάρχει μια μικρή βελτίωση, έστω μικρή, ή είναι μια κατάσταση πάνω κάτω η ίδια κάθε χρόνο? Όχι, για μένα πιστεύω ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες και από την ΕΠΟ, με διάφορα προγράμματα για την ανάδειξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, και επίσης γίνονται και πάρα πολλές ομάδες κάθε χρόνο. Πολλά νεαρά κορίτσια αρχίζουν να ασχολούνται με αυτό και συνεχώς βγαίνουν ταλέντα. Πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο καλό το πρωτάθλημα και για μένα θα αλλάξει όλο αυτό και θα αρχίσει να ασχολείται ο κόσμος μόνο αν γίνουν αναγκαστικά γυναικείες ομάδες στην Α' Εθνική, δηλαδή όπως είναι και η ΚΑΠΑ 20, να έχουν όλες οι ομάδες. Ναι. Πιστεύω θα αρχίσει να ασχολείται και περισσότερο ο κόσμος. Αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει άνθηση στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και βλέπω, ναι, ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο. Από την ομάδα μας να πω ότι φέτος έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος και υπάρχουν πολλές ταλαντούχες παίκτες που είναι στις εθνικές, στις μικρές, και είναι άξιοι να παίξουν και στην δεκάδα. Δηλαδή είναι πολύ θετικό αυτό το κομμάτι. Τελευταία ερώτηση του ΜΑΗ. Παρακολουθείς το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ των ανδρών? Είσαι κοντά στην ομάδα, πηγαίνεις στο γήπεδο? Εννοείται. Ανέκαθεν χρόνια δεν χάνω αγώνα, ακόμη και στην Αμερική ξενυχτούσα πολλές φορές ή έβλεπα, ας πούμε, στο μάθημα τον αγώνα του ΠΑΟΚ.
Πώς τα Έχω βλέπεις τα πράγματα πάρει και φέτος, διαρκεία. πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος, γιατί πώς πάτε τις ομάδες να πάρει το Φέτος πρωτάθλημα. είμαι σίγουρη για την ομάδα. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Βλέπω ένα πολύ καλό κλίμα και είναι πολύ δεμένη ομάδα. Και αυτό μέχρι στιγμής βγαίνει. Μπορεί να μην παίζουμε το ποδόσφαιρο που παίζαμε πέρσι, αλλά σημαντικό είναι ότι παίρνουμε τα αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι θα πάρουμε τον double φέτος. Μακάρι να έχεις δίκιο. Όλος ο κόσμος αυτό περιμένει. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση δική σας είναι με την προοδευτική Περάματος, σωστά? Ναι, την Κυριακή που μας έρχεται στη Μεσήμβρια. Τι ώρα? 3 η ώρα. Ωραία. Όσοι μπορούν, ας περάσουν μια βόλτα να στηρίξουν τη γυναική ομάδα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει 4 νίκες σε 4 μάτς. Σωστά? Έχετε να παίξετε και ένα μάτς με την Ελπίδα Καρδίτσας. Ναι, και ένα λιγότερο, ναι, που αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις βασικά υγεία και όλες οι παίκτρες της γυναικείας ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να πάρετε το πρωτάθλημα έτσι αίτητες, να συνεχίσετε με νίκες. Δεν είναι και πολλά τα ντέρμπι, είναι αλήθεια, εντάξει. Το πρώτο το πήρατε με εμφαντικό τρόπο. Μακάρι και η συνέχεια να είναι ανάλογη και μακάρι από μάτς σε μάτς να έχετε και περισσότερο κόσμο στο πλευρό σας, γιατί είναι αυτό που είπες. Έχετε και ένα μικρό παράπονο, δικαιολογημένο νομίζω, παρότι έχετε το δικό σας πυρήνα φίλων που σας ακολουθεί και στη Θεσσαλονίκη και εκτός. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμαή, που ήσουν στον αέρα του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την Θωμαή Βαρδαλή, η οποία, ξαναλέω, πέτυχε 2 γκολ χθες. Κάντε τον κόπο όσοι δεν το έχετε δει και δείτε το δεύτερο γκολ. Μέσα στη μικρή περιοχή, με πλάτη προς την εστία, σηκώνει την μπάλα, κάνει ανάποδο ψαλιδάκι και πετυχαίνει το 0-3, με το οποίο τελείωσε το ημίχρονο.